Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Νικολάου, γιατί να δούμε λίγο και την ευρωπαϊκή οπτική, μια που είσαστε και ευρωβουλευτής. Επειδή τάξη έχει μπει στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με τον ένα με τον άλλο τρόπο και με την απειλή της εξόδου ομάδων όπως έγινε στην Βρετανία από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει, θεωρείτε, και στην Ελλάδα? Προσέξτε, γιατί και εδώ και στη συζήτηση τη σημερινή διαπιστώνουν όλοι οι συνομιλητές ότι, εν πάση περιπτώσει, το ποδόσφαιρο νοσεί, αλλά δεν καταφέρνουμε να βρούμε ποια είναι η ασθένεια από την οποία νοσεί. Το ΚΚΕ και για αυτό το ζήτημα τοποθετηθήκαμε καθαρά και είπαμε: αυτό το οποίο νοσεί είναι το εμπορευματοποιημένο ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο των επιχειρηματιών. Το οποίο και στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο μπορεί με άλλα χαρακτηριστικά. Πάντως μπορεί να μην έρχονται πάντα στο προσκήνιο ή να μην έρχονται με συγχρονισμένο τρόπο στο προσκήνιο. Πάντως υπάρχουν αντίστοιχα φαινόμενα και εκεί. Άρα λοιπόν, και είναι και μόνο και λογικό. Γιατί, ας πούμε, μπορεί η εμπορευματοποιημένη υγεία να δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα με σκάνδαλα τεράστια τα οποία είδαμε τα προηγούμενα χρόνια και να μην δημιουργούνται αντίστοιχα προβλήματα και στο εμπορευματοποιημένο ποδόσφαιρο. Από την άλλη, το ΚΚΕ έχει καταθέσει πρόταση συγκεκριμένη που λέει ότι οι σύλλογοι και οι ΠΑΕ από τη στιγμή που είναι ανώνυμες εταιρείες πρέπει να ελέγχονται με συγκεκριμένο τρόπο, να μην υπάρχει αντιμετώπιση συγκυριακή ή διαφορετική. Άρα θα πρέπει να υπάγονται με συγκεκριμένο τρόπο και στο Υπουργείο Ανάπτυξη, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει έλεγχος. Να έρθω σε ένα σχόλιο που κάνατε και έχετε δίκιο. Την Πέμπτη γινόταν η συζήτηση στη Βουλή για την συμφωνία για τη ΣΒΑΣ, η οποία δεν είναι μια αμυντική συμφωνία. Και πραγματικά είδαμε να κυριαρχεί η συζήτηση αυτή και στις τοποθετήσεις και του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και να μην κυριαρχεί μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση που έπρεπε να γίνει για την κύρωση αυτής της συμφωνίας, η οποία δεν είναι αμυντική. Γιατί, αν θέλετε, ακόμη δεν στέγνωσε το μελάνι των υπογραφών και της απόφασης που πάρθηκε στην Ελληνική Βουλή και η ελληνική κυβέρνηση είχε εξαγγείλει συμμετοχή σε επεμβάσεις στα στενά του Ορμούζ, συστοιχεία Patriot στη Σαουδική Αραβία και συμμετοχή ελληνικού στρατιωτικού προσωπικού σε μια πιθανή νέα επέμβαση των νατοϊκών κτλ. Στη Λιβύη. Άρα δεν έχει καμία σχέση ούτε με άμυνα ούτε με τα σύνορα της χώρας, γιατί τα σύνορα της χώρας εξάλλου δεν είναι ούτε στη Σαουδική Αραβία ούτε στον Περσικό κόλπο. Ναι. Πάντως, κύριε Νικολάου, δεν μπορούμε να κοιτάξουμε την πορεία της ελληνικής οικονομίας έξω από το διεθνές πλαίσιο. Το διεθνές πλαίσιο είναι ένα πλαίσιο διεθνούς επιβράδυνσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα επιτελεία της και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπόλοιπες χώρες οι οποίες παίζουν ρόλο στο παγκόσμιο σύστημα παίρνουν μέτρα για να θωρακιστούν απέναντι σε μια νέα κρίση που έρχεται. Άρα θα ήταν μόνο ευχολόγιο να λέμε ότι στην Ελλάδα όλα μέσα πάνε καλά και θα βρούμε άκρη. Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα όλα τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιβεβαιώνουν ότι το ποσοστό χρέους και ελλείμματος έχει ξεπεράσει εκείνο που είχαμε το 2009 και 2010, ενώ ταυτόχρονα η ανεργία συνολικά σε όλο τον κόσμο ανεβαίνει και ανεβαίνουν και οι θέσεις κακοπληρωμένης εργασίας. Άρα πρέπει, κατά την άποψή μας, ο ελληνικός λαός να είναι έτοιμος να δώσει πάλι, να γιγαντώσει τον αγώνα του ενάντια στα μέτρα τα οποία έρχονται, γιατί ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί και η Νέα Δημοκρατία, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, χειρίστηκαν μια σειρά τέτοια ζητήματα. Έρχομαι γρήγορα στο δεύτερο ζήτημα που συζητούσαμε πριν. Να θυμίσω στους συνομιλητές μας ότι τα θαλάσσια σύνορα της χώρας δεν τα παραβιάζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που τρέχουν να γλιτώσουν από τους υπεριαλιστικούς πολέμους που οι ελληνικές κυβερνήσεις συμμετέχουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Για παράδειγμα, παραχωρώντας κομβικού χαρακτήρα στρατιωτικές βάσεις όπως η βάση της Σούδας ή η βάση της Λάρισας με τα drones, αντίστοιχα με αυτά που χρησιμοποιούν οι Αμερικάνοι για να σκοτώνουν σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως είχαμε και το περιστατικό με τον Ιρανό υποστράτηγο στο Ιράκ. Δεν τα παραβιάζουν οι μεταναστικοί πρόσφυγες. Τα παραβιάζει μία χώρα, στην προκειμένη περίπτωση, η Τουρκία, η οποία είναι νατοϊκός σύμμαχος και η οποία είναι στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αποθρασύνει ο τρόπος με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ προετοίμασαν και υπογράφουν αυτή την συμφωνία, την προκλητικότητα και την επιθετικότητά της. Δεν θα είχαμε, να το πω διαφορετικά, αν δεν είχαν γίνει οι επεμβάσεις στη Λιβύη, στην οποία η ελληνική κυβέρνηση τότε έπαιξε ρόλο και οι επόμενες ελληνικές κυβερνήσεις παίζουν ρόλο με τον τρόπο που το. Κλείσουμε και. Τελειώνω με αυτό. Δεν θα είχε υπάρξει το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, για παράδειγμα, αν δεν είχε γίνει η υπεριαλιστική νατοϊκή επέμβαση στη Λιβύη.